Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να καλησπέρισω σε αυτό το σημείο, εδώ στο στούντιο του Αλφα, τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βαγγέλη Μημαράκη. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Χαρά μας να είστε εδώ και νομίζω ότι, όπως λέτε και εσείς, ο διάλογος, ειδικά τέτοιες εποχές, είναι ο πιο σημαντικός τρόπος για να μαθαίνουμε πράγματα και να λύνουμε όλα τα ερωτήματα του κόσμου. Ακριβώς έτσι, κύριε Στρόιντερ, γι' αυτό και σας ευχαριστώ που μου κάνατε τιμή να με καλέσετε και να μπορώ να επικοινωνήσω με τους τηλεθεατές μας. Χαρά και τιμή δική μας. Κύριε Πρόεδρε, είμαστε και επίσημα, έχω την εντύπωση, αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, σε προεκλογική περίοδο. Έχουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση που ορίζεται σε λίγο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν δέχθηκε το αίτημα των περισσότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης να έχουμε συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών. Ακούστηκαν και βαριές εκφράσεις, για παράδειγμα από τον κύριο Λαφαζάνη, ο οποίος μίλησε για αντισυνταγματική εκτροπή. Θέλω να ρωτήσω αν συμμερίζεστε αυτή την άποψη. Κοιτάξτε, τώρα όλα αυτά είναι διαδικαστικά ζητήματα τα οποία νομίζω ότι είναι θέματα της επικαιρότητας της ημέρας. Βεβαίως το Σύνταγμα δεν είναι ελάστιχο, πρέπει να μπορούμε να εφαρμόζουμε τις διατάξεις και μάλιστα τη βούληση του συνταγματικού νομοθέτη. Και γι' αυτό ακριβώς κατά τη διάρκεια των εντολών είχα τονίσει ότι κρατήσαμε τις εντολές, γιατί οι εντολές δεν είναι μόνο για να συνεννοηθούν οι αρχηγοί, είναι και για να συναντηθούν, να εκτονωθεί η ένταση που υπάρχει, να συζητήσουν τι μπορεί να γίνει και μετά τις εκλογές και να προσπαθήσουμε να βρούμε μια κυβέρνηση η οποία μπορούσε να δοθεί από τη σημερινή Βουλή, γιατί όντως κανείς μας δεν μπορεί να εξηγήσει πιστικά γιατί ο κύριος Τσίπρας μας πάει στις εκλογές. Και αν είδα και χθες, δεν εξήγησε αυτό το θέμα. Δεν, παρότι ρωτήθηκε αρκετές φορές, δεν εξήγησε. Και εδώ θα ήθελα να σας πω και συγχαρητήρια, γιατί ήταν επιτυχία του Αλφα που τον βρήκε. Ο κύριος Τσίπρας έχει χαθεί 6 μέρες, 7, εγώ είχα ανησυχήσει. Και βέβαια εσείς έχετε και την κυρία Νικολούλη εδώ πέρα, είμαι σίγουρος ότι κάπως θα το ψάξε, γιατί ξέρετε, δεν βγήκε να απαντήσει σε τίποτα. Δεν χρειάστηκε η βοήθεια της κυρίας Νικολούλη, ήταν πολύ συνεργάσιμος ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο. Ξέρετε ότι κάνω χιούμορ, δεν είναι ανάγκη να είμαστε συνέχεια με μια ξύλινη γλώσσα. Άλλωστε είδα ότι η συνέντευξη ήταν στο Μεγάρο Μαξίμου, επομένως εκεί έχει... Ήταν γραμμένη, αν κατάλαβα καλά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμένα χθες από τη συνέντευξη μου φάνηκε αμετανόητος. Mm-hmm. Μου φάνηκε ότι δεν μπορεί να βρει τις δικαιολογίες που απαιτούνται, γιατί πράγματι μας πάει στις εκλογές, γιατί μας πάει αφού υπέγραψε τη συμφωνία, διότι εγώ κατανοώ ότι θα μπορούσε να μας πάει πριν τη συμφωνία. Αφού μας λέει ότι η εντολή του λαού σταμάτησε ή ήταν για να μην υπογράψει τη συμφωνία, τότε γιατί την υπέγραψε και μετά πήγε. Και αλήθεια αναρωτιέμαι πώς αισθανόταν την ώρα που την υπέγραφε. Αισθανόταν ότι θα πάει σε αυτόν τον λαό να του πει ότι εκτέλεσα την εντολή που μου έδωσες. Και αφού τελικά υπέγραψε και αισθανόταν όπως αισθανόταν, τι έρχεται τώρα να πει, δώσε μου νέα εντολή να αλλάξω το μνημόνια που υπέγραψα, διότι μέχρι να πάμε στις εκλογές θα εμφανιστεί αντιμνημονιακό στο τέλος. Γι' αυτό και σας λέω ότι είναι αμετανόητος. Δεν μπορεί να δώσει στίγμα. Να ξεκινήσω με μια μικρή αντίφαση. Είστε από τους πρώτους που είπαν ότι αυτές οι εκλογές είναι μια πολύ κακή επιλογή για τη χώρα. Μένουν τα πάντα πίσω, δεν προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις και κινδυνεύει η πορεία της χώρας από εδώ και πέρα. Την ίδια ώρα είστε εμπειρότατος, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι και από τις διερευνητικές εντολές δεν μπορούσε να προκύψει κυβέρνηση και βεβαίως δεν μπορούσε να προκύψει καμία κυβέρνηση από το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Πράγματι λοιπόν κολυσιεργούσατε, όπως σας κατηγορεί ο κύριος Τσίπρας, όλες αυτές τις ημέρες για να κερδίσετε χρόνο για μικροπολιτικές, όπως είπε, σκοπιμότητες. Κύριε Στρόιντερ, κοιτάξτε, καταρχήν να σας πω ότι οι εκλογές πρέπει να έχουν το χρόνο τους για να συζητηθούν τα ζητήματα για τα οποία θα αποφασίσουν οι πολίτες. Βεβαίως θα μου πείτε ότι και το 12 ή και το 15 έγιναν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όμως το 12 και το 15 ή και στις προηγούμενες εκλογές δεν είχαμε ένα μνημόνιο το οποίο αλλάζει τη ζωή μας για πολλά χρόνια από εδώ και μπρος χωρίς να έχει συζητηθεί. Το 12 όταν γίνανε οι εκλογές ήδη υπήρχε συζήτηση από το 11 και το 15 όταν γίνανε οι εκλογές ήδη υπήρχε συζήτηση από το 13. Σήμερα πάμε να ψηφίσουμε για κάτι το οποίο συζητήθηκε σε μία μέρα στις 14 Αυγούστου, επηρεάζει τη ζωή μας και τη ζωή της χώρας για τα επόμενα χρόνια και καλούμε τους πολίτες να έρθουν να αποφασίσουν χωρίς να έχουν ενημερωθεί, διότι οι άνθρωποι, επειδή είναι καλοκαίρι, δεν βρισκόντουσαν και στην Αθήνα ή το τελευταίο που θα ήθελαν να δουν εκείνη την ώρα είναι το μνημόνιο. Κατά συνέπεια, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα έπρεπε να δοθεί τουλάχιστον άλλη μια με δύο εβδομάδες καιρός να συζητηθούν τα ζητήματα. Άλλωστε, σε τι να κολλησιεργείς.
κόλληση εργεία είναι δηλαδή να συζητήσουμε λίγο παραπάνω για να καταλάβει ο κόσμος τι πάει να ψηφίσει. Είναι καθεστωτική αντίληψη αυτά. Δεν κάνει να τα λέει αυτά ο κ. Τσίπρας, δεν κάνει να τα υποστηρίζει και γι' αυτό βλέπετε δεν έχει και τα επιχειρήματα. Άλλωστε ο ίδιος μας έλεγε πριν 2 μήνες ότι δεν θα κάνει δημοψήφισμα και δεν χρειάζεται να κάνει και εκλογές. Και τελικά και δημοψήφισμα έκανε και για εκλογές μας πάει. Και επειδή μου είπατε ότι δεν προκύπτει Βουλή, θα σας πω ότι ουδέποτε από το 1974 μέχρι σήμερα κυβέρνηση πρωθυπουργός πήρανε 251 ψήφους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τον εμπιστευτήκαμε. Μπορούσε να παίξει ρόλο εθνικού ηγέτη. Μπορούσε να έρθει. Ναι. Τον εμπιστευτήκατε. Από την άλλη όμως του ξεκαθαρίσατε στην Βουλή ότι από εδώ και πέρα δεν θα ψηφίζατε ό,τι έφερνε στη Βουλή παρά μόνο επιλεκτικά αυτά που θεωρούσατε εσείς σωστά. Άρα στην ουσία, κύριε Πρόεδρε, θα ήταν ένας πρωθυπουργός υπό ομοιρία από τη δική σας ομοιρία του κυρίου Θεοδωράκη, των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών. Ό,τι θέλατε εσείς θα περνούσε και ό,τι δεν θέλατε δεν θα περνούσε. Αυτό δεν είναι κυβέρνηση. Κύριε Σρόιντερ, ίσα θα σας πω ότι περισσότερο κατηγορήθηκα εγώ ότι στηρίζοντας τον κύριο Τσίπρα σε αυτά, αυτός κυβερνάει όπως θέλει, αυτός είναι πρωθυπουργός και άλλοι υπουργοί με τις δικές μας ψήφους. Ισχύει αυτό. Και αυτό έλεγαν οι πολίτες και το έλεγαν και οι βουλευτές και ήταν και στα δημοσιογραφικά γραφεία. Κατά συνέπεια, εμείς αναλαμβάναμε πολύ μεγάλο κόστος και βάρος ακριβώς για να μην πάει η χώρα στις εκλογές. Του είχατε διαμηνήσει όμως ότι στην του πορεία δεν θα ψηφίζατε. Ότι μη μας έχεις προβλέψιμους, μη μας έχεις στο τσεπάκι σου, διότι άρχισε να συμπεριφέρεται με έναν αλαζονικό τρόπο και η αλαζονία τυφλώνει. Αλλά ταυτόχρονα σας λέω ότι με 251 ψήφους στη Βουλή μπορούσε πράγματι να γίνει εθνικός ηγέτης. Μπορούσε πράγματι να πει ότι θέλω τον τάδε υπουργό ή τον Δίνα υπουργό και να βρει ένα τρόπο να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αλλά εγώ σας ερωτώ και το εξής. Γιατί κάνει τις εκλογές? Τον άκουσα χθες. Τι θα κάνει δηλαδή? Δεν θα έχει την ίδια πρόεδρο της Βουλής που ο ίδιος είχε φέρει. Ωραία, και δεν έκανε μια πρόταση μορφής να την αλλάξει. Δεν θα έχει τόσους αντάρτες. Μάλιστα. Θα έχει όμως αντάρτες, δεν θα είναι τόσοι πολλοί. Και τώρα έχει και ένα ερώτημα. Θα είναι η ΑΝΕΛ? Και αν δεν είναι η ΑΝΕΛ, δεν συνεργάζεται με κανέναν. Δηλαδή, τι μας λέει για τη Δευτέρα μετά τις εκλογές? Θα σας πάω στα μετεκλογικά. Από την άλλη όμως, ήταν ένας πρωθυπουργός που διαπίστωσε ότι έχει λιγότερους από 120 βουλευτές, κύριε Πρόεδρε. Επίσης, είχαμε μία Βουλή και έχετε περάσει από την Προεδρία της Βουλής και ξέρετε ότι αυτό, εγώ όσο γνωρίζω, δεν έχει ξανασυμβεί. Να υπάρχει ένα κόμμα το οποίο θα είχε 25-30 βουλευτές και δεν είχε καν ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό. Ένα νέο κόμμα μέσα από αυτή τη διάσπαση και ένας πρωθυπουργός με λιγότερους από 120 βουλευτές. Σας θυμίζω ότι ο Καραμαλής πήγε σε εκλογές με 151 το 2008, λέγοντας ότι δεν μπορεί να κυβερνήσει. Και εσείς ζητούσατε τον κύριο Τσίπρα να κυβερνήσει με 120. Ήταν άλλες οι συνθήκες τότε, άλλες τώρα. Και τότε ο Καραμαλής δεν είχε από την αντιπολίτευση τη στήριξη που είχε σήμερα, που ζητούσαμε να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις ακριβώς για να αποφύγουμε τις εκλογές. Και θα θυμάστε ότι τους κάλεσε στο Μέγαρο Μαξίμου και βγήκαν όλοι οι αρχηγοί και είπανε δεν στηρίζουμε την κυβέρνηση και δεν βάζουμε πλάτη. Μόνο αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Καρατζαφέρης είχε πει ότι θα μπορούσε να δώσει στήριξη. Εδώ έχει συμβεί το ακριβώς αντίθετο. Αρχηγοί τριών κομμάτων είπανε μην πας για εκλογές. Αρχηγοί τριών κομμάτων ανέλαβαν ευθύνες απέναντι στον ίδιο για να μείνει η χώρα στην Ευρώπη. Κατά συνέπεια, είναι εντελώς διαφορετική η πορεία. Δεύτερον, του εξηγήσαμε ότι οι εκλογές ανακόπτουν αυτή την πορεία, διότι απαιτείται σταθερότητα ώστε να μπορούμε πράγματι να υλοποιήσουμε κάποιες προγραμματικές μας συγκλήσεις και ταυτόχρονα να προκαλέσουμε επενδύσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας. Το μεγάλο ζητούμενο, κύριε Στρόιντερ, σε αυτή την περίοδο είναι η σταθερότητα. Εξασφαλίζεται η σταθερότητα με το διχαστικό δημοψήφισμα. Πώς εξηγείτε? Εξασφαλίζεται η σταθερότητα με τις εκλογές. Και αν πάλι αυτός κερδίσει τις εκλογές και πάμε με τους ΑΝΕΛ, νομίζετε ότι του έχει κανείς εμπιστοσύνη ότι δεν θα κάνει πάλι το Φεβρουάριο εκλογές? Μα είναι δυνατόν να προχωράει έτσι μια χώρα? Είναι δυνατόν τη θητεία των 4 χρόνων να τους κάνει 6 μήνες μόνος του? Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν λέει με ρίξανε? Ας έρθει να μας πει με ρίξανε. Είναι προδότες. Αλλά ούτε αυτό λέει. Δεν τους καταγγέλει. Δεν τους κατηγορεί. Και τους είπε ότι θα πάω να λύσω το ζήτημα σε ένα συνέδριο έκτακτο. Ούτε αυτό έκανε. Εδώ θεώρησε ότι η Ελλάδα είναι κουμουνδούρου, θεώρησε ότι το εσωτερικό του ζήτημα μπορεί να το φέρει στην κεντρική σκηνή και να το λύσει με εθνικές εκλογές. Εάν είχε πάει σε ψήφο εμπιστοσύνης και αν είχε λύσει το ζήτημά του στο κόμμα του και πράγματι αποδεικνύονταν ότι δεν μπορούσε να κυβερνήσει, όφιλε να πάει στις εκλογές και θα το ζητούσαμε κι εμείς. Όμως, εγώ σας ερωτώ,
Αλήθεια, γιατί πάει στις εκλογές και γρήγορα-γρήγορα, ακριβώς γιατί δεν έχουν έρθει τα ραβασάκια της εφορίας, ακριβώς γιατί δεν έχει έρθει ο ένφια, ακριβώς γιατί τώρα όσοι θα πάνε στο σχολείο, στο ιδιωτικό θα πληρώσουν ΦΠΑ 23%. Και επ' ευκαιρία θέλω να του πω, αν μπορεί με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, έστω και την τελευταία στιγμή, να αλλάξει το 23% για λίγους μήνες. Διότι ήδη η Νέα Δημοκρατία, με πρωτοβουλία μας, με τον κύριο Φορτσάκη και την κυρία Σπυράκη, καταθέσαμε επιστολή στην Κομισιόν για να τους ρωτήσουμε, γιατί υπάρχει οδηγία η οποία δεν φορολογεί την παιδεία, και η Κομισιόν μας απαντάει ότι αυτό πράγματι δεν είναι σωστό. Άρα η Νέα Δημοκρατία επισήμως ζητά σήμερα κιόλας να ανασταλεί αυτή η διάταξη, ώστε να μπορέσουν τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, τα ΙΕΚ και όλοι, να ξεκινήσουν χωρίς τη μεγάλη αναταραχή η οποία δημιουργείται. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο θα το θέσετε και στις ημέρες της υπηρεσιακής κυβέρνησης. Ναι, 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 και η υπηρεσιακή μπορεί να το κάνει αυτό. Γι' αυτό και σας λέω, επειδή ήδη υπάρχει οδηγία που δεν το επιτρέπει. Του το επισημάναμε στη Βουλή. Αλλά βλέπετε είναι το μένος τους τόσο για ό,τι ιδιωτικό ακούν, και βάλανε ΦΠΑ 23% που δεν υπάρχει πουθενά σε καμία άλλη χώρα. Και ενώ τους το επισημάναμε, προσφύγαμε και στην Κομισιόν. Η Κομισιόν μας δικαιώνει βέβαια, και νομίζω ότι θα μπορεί και πρέπει με πράξη νομοθετικού περιεχομένου να το αναστείλει, να το αναβάλει για λίγο καιρό. Κύριε Πρόεδρε, τονίζετε την βλαπτικότητα αυτών των εκλογών για την οικονομία και για το πρόγραμμα και για τη συμφωνία που έχουμε υπογράψει. Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι, οι δανειστές μας, αν όχι καλοδέχονται, τουλάχιστον δεν αντιδρούν σε αυτές τις εκλογές? Κοιτάξτε, το παραμύθι το έχουμε φάει όλοι. Εδώ το φάγαμε εμείς. Δεν το φάνε οι Ευρωπαίοι. Ο άνθρωπος, όπου πήγε, έλεγε ότι εγώ είμαι εδώ, εγώ θα τα λύσω. Ελάτε να υπογράψουμε. Εκλογές δεν θα γίνουν. Και βγαίνει χθες τον Α με μια κρίση ειλικρίνειας που κανείς δεν την κατάλαβε. Καλά, τώρα υποστηρίζετε δηλαδή λέει ότι 12 Ιουλίου. Ότι κοροϊδεύει τους Ευρωπαίους και εκείνοι τρώνε το παραμύθι των εκλογών. Αλλά γιατί, είναι... γιατί να μην το φάνε, δεν κατάλαβα. Ο άνθρωπος 12 Ιουλίου είχε στο μυαλό του, είπε χθες, να κάνει εκλογές. Έτσι δεν μας είπε? Έτσι. Ωραία. Εμάς λοιπόν μας έλεγε, αν βρείτε δηλώσεις του θα δείτε, που έλεγε ότι 20 Αυγούστου και μετά θα φέρω τη συμφωνία. Και όταν του είπαμε ότι τι 20 Αυγούστου, αφού ήδη γράφεται η συμφωνία, έχει συμφωνήσει ρε παιδί μου, και μας εγώ ρώταγα και δημοσίως πώς αισθάνεται που θα βάλει την υπογραφή του σε αυτά τα μέτρα, και μας έλεγε όχι, να φύγετε για το 15 Αύγουστο, και έφερε τη συμφωνία 13 Αυγούστου. Και να ξέρετε ότι προσπαθούσε να τη φέρει 10 Αυγούστου για να πάει και στις εκλογές 13 Σεπτεμβρίου. Επειδή δεν πρόλαβε και επειδή πράγματι καθυστέρησε η κατάσταση, πάμε στις 20-27 από ό,τι θα προκηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αλλά πρέπει να σας πω ότι καταρχήν η συμφωνία όπως ψηφίστηκε αποτελεί νόμο του κράτους και δέσμευση και των επόμενων κυβερνήσεων. Ανεξαρτήτως αν την ψηφίζαμε ή δεν την ψηφίζαμε, γιατί και το 10 δεν ψηφίσαμε εμείς το μνημόνιο, όμως αφού ήταν νόμος του κράτους το εφαρμόσαμε. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι και τώρα εμείς σκεφτόμαστε ότι μπορούμε και πρέπει να κάνουμε τις απαραίτητες διορθώσεις σε συνεννόηση πάντα με τους Ευρωπαίους, και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Οι πολιτικοί έχουν ένα καλό και ένα κακό. Αναγκαστικά πριν από τις εκλογές δεσμεύονται ή λένε κάποια πράγματα και τα βρίσκουν μπροστά τους, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, μετά τις εκλογές. Ο κ. Τσίπρας είπε λοιπόν ότι δεν πρόκειται, το είπε χθες τον Α, να συνεργαστεί μετεκλογικά με εσάς, με το Πασόκ και με το Ποτάμι, αλλά μόνο με τον κύριο Καμένο. Θέλω να ρωτήσω τη δική σας θέση. Εσείς, κύριε Μεμαράκη, αν είστε πρώτο ή δεύτερο κόμμα, αλλά πρέπει να μπείτε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, θα συνεργαστείτε με τον ΣΥΡΙΖΑ, θα συνεργαστείτε με το ΠΑΣΟΚ, θα συνεργαστείτε με το Ποτάμι, θα συνεργαστείτε με τον κύριο Καμένο, ποιοι θα είναι οι συνεργάτες σας σε αυτήν την κυβέρνηση? Καταρχήν, θα κάνουμε ό,τι μας πει ο λαός, αναλύοντας το ψήφο του και το αποτέλεσμα. Καταλαβαίνετε ότι η Νέα Δημοκρατία και το 12, παρότι είχε τρομερή ένταση με το ΠΑΣΟΚ, εν τούτης, μετά και από δεύτερες εκλογές, που δεν σηκώνουν και τρίτες, και κατά τη γνώμη μου ότι οι δεύτερες δεν έπρεπε να γίνουν, γιατί περίπου το ίδιο μήνυμα ήταν, συνεργαστήκαμε προς όφελος του ελληνικού λαού και με υπέρτατο συμφέρον το συμφέρον της χώρας. Να ξέρετε ότι κάπως έτσι θα ερμηνεύσουμε και τώρα το εκλογικό αποτέλεσμα, γιατί εμείς πιστεύουμε πλέον ότι τα προβλήματα απαιτούν συνενέσεις, απαιτούν συνεννοήσεις, απαιτούν μια συνεργασία με μακροπρόθεσμο πρόγραμμα όμως, όχι με βραχυπρόθεσμο, για να μπορέσουμε να βρούμε τις λύσεις που απαιτούνται. Αν η κάλπη είναι τέτοια, το αποτέλεσμα της κάλπης είναι τέτοιο, που επιβάλλει ουσιαστικά για να έχουμε κυβέρνηση μια συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με την Νέα Δημοκρατία, εσείς θα στηρίζατε τον κύριο Τσίπρα για πρωθυπουργό? Θα μου το ζητήσει?
Γιατί εγώ χθες είδα ότι δεν μου το ζητήσει. Εάν σας και το με ζητήσει... βάζετε σε υποθετικά σενάρια. Μα ο ίδιος είπε ότι δεν θέλει. Όλα τα σενάρια μετά τις εκλογές υποθετικά είναι. Αν ξέραμε το αποτέλεσμα, θα ήμασταν όλοι μάνες. Επειδή πράγματι λέμε ότι οι πολιτικοί λένε ψέματα, θέλω να διαχωρίσω δύο ζητήματα βασικά. Το ένα είναι ότι όταν δίνεις τα οραματικά σου σχέδια και πράγματι βλέπεις την πραγματικότητα και δεν μπορείς να τα υλοποιήσεις, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν λες ψέματα εκεί, αλλά έχεις υπερβάλει λέγοντας τι θα κάνεις σε βάθος τετραετίας και τι θα ήθελες, εν πάση περιπτώσει, και έρχεται σε μία αντίθεση το οραματικό με το εφικτό, με την πραγματικότητα. Απ' την άλλη μεριά, το δεύτερο κεφάλαιο είναι όταν λες κάτι τέτοια, τα οποία, επιτρέψτε μου την έκφραση, τα θεωρώ πολύ φτηνιάρικα. Και τα θεωρώ πολύ φτηνιάρικα διότι αυτά πράγματι είναι ψέματα. Αυτά είναι τα ψέματα. Νομίζω ότι δεν μπορεί να προδικάζεις ούτε το αποτέλεσμα, ούτε τι θα κάνεις αμέσως μετά τις εκλογές. Εμείς είχαμε πει ότι και τώρα θα μπορούσαμε να συζητήσουμε με τον κύριο Τσίπρα για μια κυβέρνηση συνεργασίας. Όχι. Άρα, με τον ίδιο, πολύ περισσότερο όχι με τον ίδιο πρωθυπουργό, από ό,τι δεν ετέθη. Είχατε προτείνει τον κύριο Δραγασάκη. Δεν ετέθη. Δεν ετέθη. Δεν συζητήθηκε καθόλου, προφανώς. Εγώ είπα ότι αν ο κύριο Τσίπρας δεν θέλει, πάμε σε κάποιον όπως ο κύριο Δραγασάκης, τον οποίο εκτιμώ, σέβομαι και δεν είναι ο μόνος, είναι και άλλοι μες στο ΣΥΡΙΖΑ. Ανέφερα τον κύριο Δραγασάκη θέλοντας να δώσω τα δείγματα ή τα κριτήρια με βάση τα οποία θα μπορούσαμε σε κάποιο πρόσωπο να συμφωνήσουμε, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτος και αφού αποδεχόμαστε ότι από τον πρώτο πρέπει να είναι ο πρωθυπουργός και αφού αποδεχόμαστε να μην γίνουν εκλογές. Το ερμηνεύω καλά. Αν το αποτέλεσμα αλλά είναι. Αλλά ο κύριο Δραγασάκη απήντησε έτσι. Μην... Βεβαίως, και δεν τον εμπλέκω γιατί τον εκτιμώ και τον σέβομαι. Βεβαίως. Αυτό βεβαίως δεν ξέρουμε τι θα φέρει μετά τις κάλπες, γιατί τώρα είμαστε σε μια τελείως άλλη διαδικασία. Ναι. Για να το ξεκαθαρίσουμε όμως, καταλαβαίνω ότι με βάση το αποτέλεσμα της κάλπης και αν οι συνθήκες το επιβάλλουν, δεν αποκλείεται συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, αν αυτό χρειάζεται για να υπάρξει μια κυβέρνηση. Κύριε Σρόιντερ, ένα λεπτό. Χθες ο κύριος Τσίπρας είπε, η αυτοδυναμία που δεν την πιάνει, ιδιαίτερα μετά την εσωτερική του διάσπαση, έχει, κοιτάξτε, δεν του φύγε ένα κομμάτι, έχει διάσπαση. Διάσπαση όταν λέμε χωρίζεται. Δεν είναι φεύγει το 2%, το 3%. Εδώ φαίνεται ότι φεύγει όλο το κόμμα και... Ναι. Λοιπόν, η αυτοδυναμία, άρα, η οποία δεν πιάνεται... Χωρίς τον ίδιο πρωθυπουργό. Ή, όχι, κυβέρνηση συνεργασίας μόνο με τους ΑΝΕΛ. Γι' αυτό και επιβεβαίωσε χθες την άποψή μου ότι ο τύπος την κοπανάει. Και την κοπανάει διότι δεν θέλει να εφαρμόσει το μνημόνιο που ο ίδιος θεωρεί καταστροφή, αλλά το εισηγήθηκε. Και μας το είπε κιόλας. Το είπε χθες εδώ στον Α, την αλήθεια μας είπε σε αυτά. Εμείς πώς θα την ερμηνεύσουμε. Είπε ότι καλύτερα αυτό το μνημόνιο που έφερα και υπέγραψα και ζήτησα να το ψηφίσουν να μην εφαρμοστεί. Άρα ο ίδιος έχει πρόβλημα. Δεν θέλει να το εφαρμόσει. Μα αφού δεν θέλει να το εφαρμόσει, γιατί το έφερε. Και αφού το υπέγραψε και το ψήφισε η Βουλή, γιατί μας πάει στις εκλογές. Και ζητάει η αυτοδυναμία που δεν έχει ή μόνο με τους ΑΝΕΛ. Άρα φεύγει. Η γνώμη μου λοιπόν είναι ότι φεύγει. Η γνώμη μου είναι ότι προσπαθεί και έβαλε τη χώρα σε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια, γιατί θα μπορούσε, σας λέω, να πάει σε ένα έκτακτο συνέδριο, θα μπορούσε να ορίσει τον αντιπρόεδρο, θα μπορούσαμε να βρούμε κάποιον άλλον και η χώρα να μην ζούσε αυτή την περιπέτεια αυτού του μήνα. Κύριε Πρόεδρε, άκουσα τον κύριο Τσίπρα χθες να κάνει σε αρκετά σημεία την αυτοκριτική του για όσα υποσχέθηκε προεκλογικά και δεν κατάφερε να τηρήσει. Υπάρχει ένα ζήτημα με τη Νέα Δημοκρατία και αν το τελευταίο διάστημα έχει κάνει την αυτοκριτική της. Αν, για παράδειγμα, και εσείς έπρεπε να έχετε τονίσει και να βγάλετε μπροστά κάποια σημεία τα οποία είχατε υποσχεθεί και δεν τηρήσατε στις προεκλογικές σας δεσμεύσεις. Για παράδειγμα, τα ζάπια. Δεν έχει ζητήσει κανείς από τη Νέα Δημοκρατία συγγνώμη για τόσα είχατε υποσχεθεί τότε και δεν μπορούσατε να φέρετε. Κύριε Σρόιντερ, εγώ νομίζω ότι τα εξηγήσαμε αυτά και κάναμε την αυτοκριτική μας και τα αναλύσαμε. Και θέλω να σας πω ήταν ότι λάθος το συγγνώμη. Όχι, δεν ήταν, θα σας πω γι' αυτό, αλλά καταρχήν να σας πω ότι το συγγνώμη έπρεπε να ζητείτε διαχρονικά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ τώρα καταλαβαίνω ότι για να φτάσουν οι πολίτες σε τέτοια απόγνωση να ψηφίσουν αυτό το ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να ήταν πολύ θυμωμένοι. Δεν μπορούσαν να σκεφτούν. Γιατί μόνο με το θυμικό μπορούσαν να δώσουν τέτοια ψήφο σε τέτοιες υποσχέσεις και σε τέτοιους ανθρώπους άπειρους και όλα τα σχετικά. Άρα ήταν πάρα πολύ θυμωμένοι με όλους εμάς. Και γι' αυτό βλέπετε ο Τσίπρας χρησιμοποιεί το παλιό πολιτικό σύστημα, δηλαδή λέξεις τις οποίες δεν ήταν προσπαθούν δικαίως, να θυμίσουν δεν και ήταν να κεντρώσουν. Δεν ήταν δικαίως θυμωμένοι. Άρα, θυμάμαι τον κύριο Σαμαρά στο Ζάπιο να εξαγγείλει ελαφρύνσεις, φόρα απαλλαγές, μειώσεις φόρων, τα οποία δεν ήρθανε ποτέ. Όχι, δεν ήρθανε, γιατί κάποια ήρθαν, αλλά θα σας πω και για το Ζάπιο. Πριν όμως από αυτό, θέλω να σας πω ότι διαχρονικά, έτσι,
με ευθύνη όμως και κάποιων πολιτών, αλλά κυρίως σαφώς των πολιτικών, διατηρήθηκε αυτό το πελατειακό κράτος. Διαψεύσαμε και πολλές φορές κάποιοι εμπορεύτηκαν και τα όνειρα και τα οράματα των νέων και των συνταξιούχων και όλα αυτά τα σχετικά. Γι' αυτό και οφείλουμε να ζητήσουμε ένα μεγάλο συγγνώμη. Τώρα, ως προς τα ζάπια, θα μπορούσαν να μας κρίνουν και μάλιστα πολύ αυστηρά αν μετά τα ζάπια είχαμε αυτοδύναμη μονοκομματική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Διότι εμφανίζεσαι στους Έλληνες πολίτες και αναλύεις το πρόγραμμά σου. Αν όμως πας σε κυβέρνηση συνεργασίας που αναγκαστικά νερώνεται και οι δύο τα προγράμματά σας, οφείλεις να βρεις ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα το οποίο σαφώς δεν συμπίπτει 100% με το πρόγραμμα το οποίο έχει εξαγγείλει. Φαντάζομαι βεβαίως ότι δεν ήταν ο κύριος Βενιζέλος που έλεγε μην μειώσετε τους φόρους. Όχι, όχι, ήταν όχι, η αντίδραση από τους δανειστές. Παράδειγμα, λέω, ή ό,τι άλλο περιλαμβάνοντας τα ζάπια. Ένα λεπτό, το φρένο ο κύριος Βενιζέλος. Όχι, δεν ήταν ο κύριος Βενιζέλος το φρένο στο μην μειώσετε τους φόρους. Ήταν όμως το φρένο σε πολλές αποκρατικοποιήσεις, ιδιωτικοποιήσεις, μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να γίνουν, να μειωθεί η σπατάλη κρατική και δεν έγιναν για να εξοικονομήσουμε πόρους. Αλλά αλλάζει αυτό. Όμως μειώσαμε τους φόρους. Δηλαδή το 2014 κατά 30% μειώθηκε η έκτακτη εισφορά και ο κύριος Τσίπρας μας το ξαναβάζει. Μειώθηκε ο ειδικός φόρος στο πετρέλαιο. Μειώθηκε το ΦΠΑ στην εστίαση. Δεν βάλαμε ΦΠΑ στην παιδεία παρότι μπορεί να ζητήθηκε. Δεν βάλαμε ΦΠΑ στα νησιά παρότι μας ζητήθηκε. Και εν τούτης πηγαίναμε με πλεώνασμα και τώρα είμαστε στην ύφεση και χρειαζόμασταν περίπου ένα δις για να βγούμε από το μνημόνιο και να πάμε στις αγορές όπως όλες οι χώρες που ήταν στο μνημόνιο το κατάφεραν και με τον κύριο Τσίπρα αυτή τη στιγμή φεσωθήκαμε 90 δις αυτούς τους 6 μήνες, δεν βγήκαμε από το μνημόνιο, αντιθέτως μας ήρθε νέο μνημόνιο, δεν έγινε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης γιατί εκ των προτέρων γνώριζε ότι δεν μπορούσε να κοστολογηθεί. Άρα εκεί ήταν τα ψέματα. Ενώ σε εμάς το ζάπιο ήταν πολιτικές που κατά τη γνώμη μας μπορούσαν να υλοποιηθούν με μονοκομματική αυτοδύναμη κυβέρνηση όπως τη ζητούσαμε τώρα. Γι' αυτό ακριβώς σας λέω ότι έλεγε ψέματα και ότι οι πολίτες τώρα θα το καταδικάσουν. Διότι οι πολίτες τον Ιανουάριο συνέκριναν τα πεπραγμένα τα δικά μας με το ωραίο ροζ συννεφάκι που έφτιαχνε ο ΣΥΡΙΖΑ και προτίμησαν το συννεφάκι. Σήμερα όμως, 7 μήνες μετά, έχουμε πεπραγμένα Τσίπρα με αποδείξεις ότι κοστολογήθηκαν πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή 25 δις ανακεφαλοποίηση των τραπεζών δεν χρειαζόντουσαν αν δεν υπήρχαν τα capital controls. Και αυτά τα αποτελέσματα του 7 μήνου πρέπει να συγκριθούν με το ροζ συννεφάκι ή με τα πεπραγμένα τα δικά μας. Είδαμε μία εβδομάδα, έχει περάσει μία εβδομάδα από τότε που μάθαμε ότι πρόκειται να πάμε σε εκλογές και αυτή η εβδομάδα έχει αναλωθεί περισσότερο, φαντάζομαι συμφωνείτε, στο αν έπρεπε να πάμε ή όχι και στις συνέπειες των εκλογών αυτών στην οικονομία. Δεν έχουν αρχίσει τα κόμματα, δεν ξέρω αν θα το κάνετε εσείς στη συνέχεια ή θα περιοριστείτε σε αρνητική διαφήμιση για τα πεπραγμένα του κ. Τσίπρα. Δεν έχουμε ακούσει το όραμά σας για την Ελλάδα από εδώ και πέρα, για το πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από την κρίση, να πάμε στην ανάπτυξη, να ξεφύγουμε από τον εφιάλτη της ανεργίας. Θα τα ακούσουμε αυτά, κύριε Μεμαράκη. Έχετε ένα όραμα για το πώς μπορούμε να ξεφύγουμε αυτό ή από εδώ και πέρα το μόνο που θα συζητάμε είναι ποιος μπορεί να διαχειριστεί το μνημόνιο καλύτερα. Κύριε Σρόιντερ, κοιτάξτε, θα τα ακούσετε. Απλώς αυτή τη στιγμή, λόγω και της επικαιρότητας, αν θέλετε, η δοσολογία του πολιτικού μας λόγου είναι περισσότερη πάνω και σε αυτά που μας ρωτάτε. Πάνω στην επικαιρότητα των ημερών και της εβδομάδος. Και ακριβώς επειδή πηγαίνουμε για εκλογές, φυσικό είναι να μας υπάρχει το δίλημα. Έπρεπε να πάμε ή δεν πρέπει να πάμε. Τώρα, όσον αφορά το όραμα, πρέπει να σας πω ότι αυτό έχει κατ' επανάληψη λεχθεί. Επομένως πρέπει να δώσουμε το συγκεκριμένο εξειδικευμένο πρόγραμμα υλοποίησης του οράματος. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να γίνουν συζητήσεις αναλυτικές και μάλιστα θεματικές. Και εγώ θα πρότεινα σε όλους τους εκλεκτούς συναδέρφους σας να κάνουν και θεματικά τραπέζια. Να συζητήσουν για την παιδεία, να συζητήσουν για την οικονομία, να συζητήσουν για την εγκληματικότητα. Δεν είναι μόνο το μνημόνιο, δεν είναι μόνο η οικονομία. Όσον αφορά τώρα το μνημόνιο. Να είστε σίγουροι ότι οι δημοσιογράφοι είναι πρόθυμοι, οι πολιτικοί αρχηγοί κολυσιεργούν και αποφεύγουν αυτή την κουβέντα τα τελευταία χρόνια. Όχι, δεν είναι να το κάνουν μόνο με τους αρχηγούς. Το άλλο θα γίνει σίγουρα, να είστε βέβαιος και φαντάζομαι από όλους τους συνοπτικούς. Θα γίνει ένα τραπέζι για την παιδεία και καλούμε τα κόμματα, τον τάδε ή τον τάδε να έρθουν να μιλήσουν. Γιατί πιστεύω ότι όλα παίζουν το ρόλο τους.
στο, αν θέλετε, στο ένα κεφάλαιο είναι το μνημόνιο, η οικονομία και όλα. Και το υπόλοιπο είναι το δεύτερο, είναι η διακυβέρνηση της χώρας με τα προβλήματα που είπαμε. Λοιπόν, ως προς το μνημόνιο. Πράγματι, το μνημόνιο θέτει ένα πλαίσιο 3 ετών, το οποίο δεσμευτήκαμε. Ως πλαίσιο όμως. Το μνημόνιο περιέχει, θα έλεγα, τρία σκέλη. Το πρώτο είναι οι μεταρρυθμίσεις. Λοιπόν, στις μεταρρυθμίσεις το 99% η Νέα Δημοκρατία τα πίστευε, θέλει να τα εφαρμόσει. Πολλά είχε ξεκινήσει και σταμάτησαν. Πολλά είχε δρομολογήσει να ξεκινήσει. Και εδώ, αν μας κάνετε μια κριτική, είναι γιατί καθυστερήσαμε. Άρα, αυτά από τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ μας καθυστερούσε, δεν τα ήθελε, και αυτά είναι που δεν πιστεύει κιόλας, θα πρέπει να σας πω ότι εμείς, επειδή τα πιστεύουμε και θεωρούμε ότι είναι και αναπτυξιακά, θα μπορούσαμε να τα κάνουμε. Άρα, ως προς το ένα σκέλος, το κλείνω. Το δεύτερο σκέλος είναι το δημοσιονομικό. Το μνημόνιο ορίζει στόχους δημοσιονομικούς, τα έσοδα δηλαδή που πρέπει να έχουμε, και πώς αυτά θα επιτευχθούν και θα υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα, είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Γι' αυτό και σας είπα προηγουμένως, το 23% ΦΠΑ δεν είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι των δανειστών, είναι της κυβέρνησης. Εμείς λοιπόν οφείλουμε να βρούμε τα όποια ισοδύναμα μπορούμε και πρέπει να βρούμε, με βάση τα οποία θα εισπράξουμε λιγότερους φόρους από τις αδύναμες τάξεις, γιατί εδώ βλέπω ότι όσο πιο αδύναμες τάξεις υπάρχουν, τόσο πιο πολύ πάει να τις φορολογήσει, αγρότες κτλ. Το τρίτο είναι τα μέτρα και οι πολιτικές που πρέπει να υλοποιηθούν, που κατά τη γνώμη μας είναι ηφαισιακές και οι οποίες, αν τις εξηγήσουμε καλά σε όλους τους δανειστές μας και τους Ευρωπαίους, είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να τους πείσουμε να αλλάξουν. Εγώ, κύριε Σρόιτερ, βλέπω ότι η Ευρώπη αλλάζει και εμείς δεν αλλάζουμε. Βλέπω ότι η Ευρώπη έχανε ποσοτική χαλάρωση. Βλέπω ότι η Ευρώπη μοιράζει δισεκατομμύρια. Και βλέπω ότι η Ελλάδα με τον Τσίπρα αυτό το εξάμεινο έμεινε πάρα πολύ πίσω. Πάει το ΕΣΠΑ, τα χρήματα Γιούνκερ τα οποία λέει τα είχαμε εξασφαλίσει εμείς. Έχουμε νέο ΕΣΠΑ, έχουμε πηγές από τις οποίες μπορούμε να αντλήσουμε, έχουμε διάθεση επενδύσεων και όπως βλέπετε δεν μπορεί να αξιοποιήσει τίποτα. Έχουμε λοιπόν μια Ελλάδα όπου η κοινωνία της ένα κομμάτι είναι όρθιο και λέει εδώ είμαι ρε παιδί μου, θα το παλέψω, θα το ξεπεράσω. Μια κοινωνία η οποία είναι γονατισμένη δικαιολογημένα από τα πολλά βάρη και ψυχολογικά είναι πεσμένη, που όσοι είναι όρθιοι πρέπει να την τραβήξουν και αυτούς προς τα πάνω. Και αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε. Αρκεί να συναντηθούμε, να συνεννοηθούμε, να συμφωνήσουμε για τα βασικά ζητήματα της χώρας. Κλείνω λέγοντάς σας ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θα έχει και λόγω των καιρικών συνθήκων πάρα πολύ καλό λάδι και πάρα πολύ μεγάλη σοδιά λαδιού. Συμβαίνει ταυτόχρονα Ισπανία, Ιταλία, ανταγωνιστικές χώρες λόγω κακών συνθήκων καιρού να μην έχουν παραγωγή. Δεν κάθισε το Υπουργείο Ανάπτυξης να συζητήσει πώς θα γίνει η μεταπής, πώς θα μπορέσουμε να το αναπτύξουμε αυτό, πώς θα εξάγουμε το λάδι μας. Τι θέλω να δείξω, ότι υπάρχει και καλή πλευρά. Φάντως. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να συμβάλλουν, εργάζονται, βοηθάνε. Αυτούς λοιπόν πρέπει να τους ενθαρρύνουμε κάπως για να μπορέσουν με τη σειρά τους να τραβήξουν και τους υπόλοιπους και να μπορέσουμε όλοι μαζί να σταθούμε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Σκέφτεστε με την πτώση του χρηματιστηρίου, με τα όσα συνέβησαν στην Κίνα, συγγνώμη, η Ελλάδα να μην ήταν στο ευρώ. Σκέφτεστε πριν 2 εβδομάδες να είχαμε πάρει άλλη απόφαση και να είχαμε φύγει από το ευρώ, πώς θα ήμασταν σήμερα. Πρόεδρε. Έχουμε εκλογές σε 20-25 μέρες, από τις οποίες μπορεί να προκύψει μέσα από συνεργασίες ή δεν ξέρω εγώ με ποιο τρόπο, και αυτοδύναμα η κάλπη θα το δείξει, να είστε εσείς πρωθυπουργός. Το ερώτημα είναι αν είστε πρωθυπουργός και κληθείτε να διαχειριστείτε τις τύχες της χώρας για τα επόμενα 4 χρόνια. Με το κόμμα σας και τα εσωκομματικά, τι θα γίνει? Υπάρχει ένας ορίζοντας εκλογών, αποφάσεων για το 2016. Θα είστε πρωθυπουργός και θα έχετε εκλογές στο κόμμα για το οποίο είναι πρόεδρος. Και ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί? Δεν ξέρω. Γι' αυτό ρωτάω και εγώ. Και εγώ θα το κάνετε δηλαδή, ακόμη και αν είστε πρωθυπουργός. Τα ακούω από το Μαξίμου αυτό και λένε ο μεταβατικός, ο έτσι, ο αλλιώς. Ξέρετε, σπέρνει τώρα διάφορα. Όχι, ακόμη όμως και αν είστε πρωθυπουργός, θα ξεκινήσετε τη διαδικασία διαδοχής στο κόμμα. Γιατί να μην ξεκινήσω, τι σχέση έχει αυτό με το κύριο Σρόιτερ? Όχι, καλά κάνετε και ρωτάτε. Εγώ σα απαντώ γιατί να μην το ξεκινήσω. Δεν παγώνει δηλαδή, θέλω να πω, αυτό στην περίπτωση που είστε πρωθυπουργός για 4 χρόνια. Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν να σα εξηγήσω το εξής με σοβαρότητα, γιατί. Εγώ πράγματι ανέλαβα να οδηγήσω το κόμμα στην διαδικασία εκλογής νέου αρχηγού.
προκύπτουν εκλογές. Ήθεστε αυτός ο οποίος είναι επικεφαλής να είναι και ο πρόεδρος και να είναι πρώτος μεταξύ ίσων, έτσι αισθάνομαι, που θα πάει και το κόμμα για τις εκλογές. Εάν κερδίσουμε, το Σύνταγμα λέει ότι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος παίρνει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Σας λέω λοιπόν, θα πάρω την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και σας λέω ότι θα κάνω κυβέρνηση με τους πιο ικανούς και τους πιο άξιους που μπορεί να έχει αυτή η χώρα για να πάμε μπροστά ανεξαρτήτως τι ψήφισαν και δεν με νοιάζει καθόλου. Φτάνει μόνο να μπορούμε να έχουμε τα κριτήρια και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Από εκεί και πέρα, τα κόμματα έχουν τις εσωτερικές τους διαργασίες. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έχει, γιατί δεν το έχει λειτουργήσει θέλει... ποτέ στη χώρα και το ξέρετε, ναι. Θυμάστε τι είχε γίνει και στο Πασόκ επί Σιμίτη και Τσοχατζόπουλου. Δεν έχει λειτουργήσει ποτέ στη χώρα αυτή η διαρχία. Δηλαδή, στην περίπτωση που εσείς πάτε σε ένα συνέδριο. Διαρχία, θα δούμε, μπορεί να εκλεγείτε και εσείς βεβαίως αρχηγός, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι κάποια στιγμή μέσα στο 2016 θα πρέπει να κληθούν τα στελέχη και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να επιλέξουν εάν ο Βαγγέλης Μεμαράκης. Στην περίπτωση που είμαι πρωθυπουργός, θα είναι και πρόεδρος του κόμματος. Επειδή ξέρετε, πραγματικά το διαβάζω και εγώ αυτό, δεν έχει τεθεί από κανέναν δημοκράτη. Mm-hmm. Και θα έλεγα ότι το θέτει επί μόνο στο Μέγαρο Μαξίμου, από υπόγεια φαίνεται που ξεκινάνε εκεί πέρα, διότι προσπαθεί να καλύψει τη δική του εικόνα ο ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργώντας κάποια εσωτερικά ανύπαρκτα ζητήματα στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πιο συμπαγής πολιτική δύναμη που υπάρχει σήμερα. Η πιο ενωμένη και προχωρά με τις πολιτικές τις οποίες έχει εξαγγείλει. Και ξεκινάτε και μια προσπάθεια. Αυτή η εικόνα λοιπόν έρχεται σε αντιπαράθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι ανύπαρκτος, παραιτήθηκε ο γραμματέας, φεύγουν οι μισοί βουλευτές, φεύγουν οι επιτροπές, δεν μπορεί να κλείσει ψηφοδέλτια, προσπαθεί να βρει άτομα για να τα εντάξει στο χώρο του. Εμείς, κύριε Σρόιτερ, πρέπει να σας πω ότι είμαστε το κόμμα που δεν ευνηδιάστηκε από τις εκλογές. Τις περιμέναμε. Και βλέπω ότι ξεκινάτε και μια προσπάθεια διεύρυνσης, συσπήρωση, συγκέντρωση την Τρίτη στη Ριγίλης, επιστροφή στις ρίζες. Βεβαίως. Ποιος περιλαμβάνει αυτή η προσπάθεια διεύρυνσης, κύριε Μεμαράκη? Καταρχήν να σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία πάντα ήταν το μεγάλο κόμμα της κεντροδεξιάς στη χώρα μας. Σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατική κεντροδεξιά. Και πάντα ακολουθούσε το δρόμο της σύνεσης, του μέτρου, της μετριοπάθειας, της σύνθεσης, της συνεννόησης και της εθνικής μνήμης, προσπαθώντας να φέρνει πάντα και την εθνική συμφιλίωση. Γιατί πρέπει να θυμόμαστε και την ιστορία μας, δεν μπορούμε να την ξεχνάμε, έχει γραφτεί η ιστορία μας, αλλά ταυτόχρονα μπορούμε να πάμε μπροστά μόνο αν συγχωρούμε και βρίσκουμε ο ένας με τον άλλον κοινούς δρόμους, οι οποίοι μπορούν να μας πάνε μπροστά. Ποιος είστε έτοιμος να συγχωρήσετε, σε εισαγωγικά το συγχωρώ έτσι? Νομίζω ότι οι νεότερες γενιές ήδη έχουν εξεπεράσει πάρα πολλά από τα ζητήματα τα οποία μας χώριζαν με ένταση. Άλλωστε και η εποχή αυτή που ζούμε δεν επιτρέπει τέτοιου είδους εμφυλιοπολεμικές ή αχές. Γι' αυτό ακριβώς είμαστε έτοιμοι να συγχωρήσουμε τον οποιονδήποτε πολιτικό αντίπαλό μας, χωρίς όμως να ξεχνάμε τι έχει κάνει. Γιατί έχει καταγραφεί στην ιστορία. Επειδή λοιπόν με ρωτάτε προσωπικά, σας λέω ότι εγώ μετά τις εκλογές θα έχω συγχωρήσει τον κύριο Τσίπρα για όσα έχει πει, για όσα έχει κάνει, αλλά θα τα έχει κάνει όμως. Σίγουρα όμως δεν σκοπεύετε να, τον εντάξετε στη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Τσίπρα, όσο και να τον συγχωρήσετε. Αν θέλει να έρθει να γραφτεί, μπορώ να του πάω την αίτηση. Θα του πάτε την ταυτότητα μέλους. Φαντάζομαι ότι δεν θα το θέλει. Το λέω αυτό διότι με το που κάνατε αυτό το κάλεσμα, αυτή την έκκληση, αυτή την πρωτοβουλία για διεύρυνση, διάβασα στο διαδίκτυο μια πρώτη αντίδραση από τον κύριο Βουλγαράκη, για παράδειγμα. Την Τρίτη, στη Ριγίλης, θα είμαι εκεί. Να είναι. Η διεύρυνση αυτή Βουλγαράκης, όλοι να περιλαμβάνει, είναι. Για παράδειγμα, τον κύριο Βουλγαράκη, τον κύριο Ρουσόπουλο, τον κύριο Λιάπη. Το λέω αυτό γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι αρνητικά φορτισμένοι στην συνείδηση του κόσμου. Δηλαδή, επειδή είναι αρνητικά φορτισμένοι, θα τους απαγορεύσουμε να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία ή θα τους απαγορεύσουμε να έρθουν στις συγκεντρώσεις μας ή θα τους απαγορεύσουμε, εφόσον μάλιστα δεν υπάρχει τίποτα το μεμπτό ηθικά στις όποιες αυτές περιπτώσεις που έχουν ερευνηθεί, έχουν ελεγχθεί γενικώς και έχουν βρεθεί ότι είναι αθώοι σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις δικαιοσύνες. Αυτό δεν αφορά και τα τρία ονόματα που είπατε. Όχι, να μην σας θυμίσω τον κύριο Λιάπη τώρα. Όχι, ούτε του κύριου, ποιον είπατε, δεν θυμάμαι. Τον κύριο Βουλγαράκη, τον κύριο Ρουσόπουλο. Ούτε κανέναν δεν αφορούν. Και οι τρεις, θα μου επιτρέψετε να σας πω. Τι θα πει ευπρόσδεκτοι, δεν θα ψηφίσουν οι άνθρωποι. Άλλο να ψηφίσουν. Εγώ δεν σας μιλάω για ψηφοφόρους. Το τι θα κάνει ο καθένας. Μα με συγχωρείτε τώρα, καταρχήν έχετε δίκιο γιατί το πήγαμε σε τρία συγκεκριμένα ονόματα και δεν κάνει. Εγώ το ανέφερα τα ονόματα και το λέω γιατί ήδη ο κ. Βουλγαράκης εκδηλώθηκε δημόσια. Δεν ήταν δική μου. Βεβαίως και να έρθει. Εγώ κοιτάξτε και τον κ. Βουλγαράκη και τον κ. Ρουσόπουλο και όποιον άλλον αναφέρεται, θεωρώ ότι
Είναι ψηφοφόροι, είναι Έλληνες πολίτες, έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν όποιο κόμμα θέλουν και αφού μάλιστα θέλουν να έρθουν στη Νέα Δημοκρατία, με πολύ χαρά γιατί εδώ ανήκουν. Και να δραστηριοποιηθούν και στο κόμμα. Κοιτάξτε, εφόσον έρθουν να εγγραφούν, η δραστηριοποίηση από εκεί και πέρα εξαρτάται και από τους ίδιους. Mm-hmm. Δηλαδή, και από εσάς βεβαίως που είστε πρόεδρος. Γιατί τι εννοείτε. Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι δεν μπορεί ο καθένας να έρθει να πει δραστηριοποιούμε είτε θέλουμε η Μαράκης είτε όχι. Δεν χτυπάει την πόρτα, μπαίνει και γίνεται υποψήφιος βουλευτής, για παράδειγμα, υποψήφιος ή παίρνει μέρος στον κομματικό μηχανισμό. Μα υποψήφιος βουλευτής δεν μπορεί κανείς να γίνει με την έννοια ότι είπαμε ότι δεν αλλάζουμε τα ψηφοδέλτιά μας. Καλά, θα τα συμπληρώσετε. Ναι, δεν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να σας πω ότι όπως λέτε και εσείς υπάρχουν κάποια πρόσωπα που κατά τη γνώμη μου άλλοι αποδεδειγμένα και άλλοι όχι και τα συγκεκριμένα πρόσωπα που είπαμε μπαίνουν στο όχι, έχουν αδικηθεί δηλαδή. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι τώρα είναι η ώρα δικαίωσης όλων μας ή οτιδήποτε. Απ' την άλλη μεριά όμως δεν σημαίνει κιόλας ότι δεν είναι ευπρόσδεκτοι. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, αν πήγαιναν σε μια συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ, δεν θα λέγανε φύγετε από εδώ. Καλά, δεν σας είπα να τους πετάξετε έξω. Όχι, ρωτάω δηλαδή, γιατί εδώ θα μας τρελάνουν. Αφού ξέρω ότι τους γαργαλάνε και τους δύο. Όχι μόνο αυτούς. Τους θέλει και τον ΠΑΣΟΚ και το αυτό. Επιτρέψτε μου να το πω έτσι, παρότι μπορεί τα κόμματα αυτά να πούνε. Έχει θέση στη Νέα Δημοκρατία. Θέσεις στη Νέα Δημοκρατία έχουν όσοι θα έρθουν να εγγραφούν, να ψηφίσουν και σας επαναλαμβάνω, τους θέλουμε. Πρέπει αυτή τη στιγμή να προχωρήσουμε όλοι μαζί, να μπορέσουμε όλοι μαζί να κατανοήσουμε τι έγινε στο παρελθόν. Σας είπα προηγουμένως να συγχωρήσουμε ένα τον άλλον. Εδώ, ξέρετε, οι παππούδες μας είχαν εντονότατα προβλήματα, τα οποία εμείς οι νεότερες γενιές τα έχουμε ξεπεράσει. Σε αυτά θα μείνουμε. Εδώ, τι να σας πω τώρα, ότι είναι στο ΝΑΤΟ, ας πούμε, οι όμορφοι γείτονές μας. Και με αυτούς καθόμαστε και συζητάμε ότι υπάρχει διάλογος μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Ήτανε δυνατόν αυτά ο πατέρας οι παππούδες μας να τα σκεφτούν, να τα ακούσουν. Και τι θα γίνει τώρα, θα κολλήσουμε σε όλες αυτές τις αγγυλώσεις και σε όλα αυτά τα στεγανά εφόσον πρέπει και οφείλουμε για το συμφέρον και το μέλλον μας να συνεννοηθούμε και να συνεργαστούμε. Βεβαίως ο καθένας θα έχει τις επιφυλάξεις του. Και στο διάλογο που θα πάμε και στα πρόσωπα τα οποία συναντάς και έχουν και την ιστορία τους. Κατανοώ. Αλλά ταυτόχρονα όμως η δημοκρατία λέει ότι και να συγχωρούμε πρέπει και να συνεννοούμεθα και να προχωράμε μπροστά. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει ηθικό ζήτημα, για μένα όλα τα άλλα μπορούν πράγματι να συζητηθούν. Μια και λέτε τη λέξη ηθική, ο κ. Τσίπρας σας χαρακτήρισε χθες μέλος της εθνικής της διαπλοκής. Δεν το άκουσα. Εμένα. Εσάς. Προσωπικά. Είναι η εθνική Ελλάδος της διαπλοκής, λέει, και μίλησε συγκεκριμένα για τις πολιτικές οδηγούς, τις οποίες συμπεριέλαβε και εσάς. Δεν το άκουσα και αν το είπε θα τον παρακαλούσα πάρα πολύ καλοπροαίρετα, γιατί ξέρετε τώρα με κουρδίζετε και μπορεί να πούμε καμιά κουβέντα, γιατί πολλοί θεωρούν ότι άμα κουρδιστώ γίνομαι έτσι πιο αθυρόστομος ή πιο αυθόρμητος. Θα σου πω ακριβώς, τον ρώτησε η δημοσιογράφος κυρία Παπαϊωάννου, ναι. Άννα, θα μπορούσε να φτιάξει μια κυβέρνηση, να συνεργαστεί με, είπε την, το εθνική, παλιό πολιτικό σύστημα. Με την Εθνική Ελλάδος, με τον κύριο Μημαράκη και την Νέα Δημοκρατία, με τον κύριο Θοδωράκη και το ποτάμι, με την κυρία Γεννηματά και το Πασόκ. Και είπε ότι αυτή δεν είναι η Εθνική Σαμαρά, Ελλάδος. Με τον κύριο Βενζέλο και τον κύριο Μημαράκη. Είπε ότι αυτή είναι η εθνική της διαπλοκής. Ναι, δεν το είδα, δεν το άκουσα. Θα το διαβάσω στην απομαγνητοφώνηση να σας απαντήσω, διότι θα τον παρακαλούσα πάρα πολύ, επειδή θίγει υπόλοιψη και τιμή, να το ξεκαθαρίσει. Και αν έχει κάποιο στοιχείο. Έχουμε πει να πάει στον εισαγγελέα. Δεν κατάλαβα τι θέλει να πει. Πάντως και εσείς δεν πάτε πίσω σε χαρακτηρισμούς, πρέπει να πω. Ειδικά το τελευταίο διάστημα μετά την προκήρυξη των εκλογών, κάποιοι μάλιστα έχουν ενοχληθεί και από τον τρόπο που απευθύνεσαι στον Πρωθυπουργό. Έχω κρατήσει τις λέξεις πονηρούλης, ψευτράκος. Δεν το ξέρω. Αυτές είναι δικές σας εκφράσεις. Αυτός ο τύπος. Κάποιοι λένε ότι χρησιμοποιείται Αμερικανιές σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Όχι καθόλου, κύριε Σρόιτερ, ξέρετε ότι εγώ είμαι πάρα πολλά χρόνια στο δημόσιο βίο. Και ξέρετε ότι πάντα έτσι ήμουνα και δεν είμαι δήθεν. Και δεν θα γίνω και δήθεν. Γιατί έχω την αίσθηση ότι ο Τσίπρας έγινε πολύ δήθεν. Και αυτό ακριβώς. Ψευτράκος δεν είναι χάλασε. Βαριά έκφραση για έναν πρωθυπουργό, κύριε Πρόεδρε. Να σας πω γιατί τον είπα ψευτράκο. Διότι εκείνη την ημέρα, πριν παραιτηθεί, πριν πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, έδωσε επίσημη διαρροή το μαξί μου ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί μου ότι με ενημέρωσε ότι πάει για εκλογές και ότι είπα ότι δεν θα κάνω χρήση των εντολών. Και αυτό ήταν ψέμα. Και γι' αυτό και του το λέω ότι είναι ψέμα και του το λέω κατάμουτρα ότι είναι ψέμα. Και ας βγει να πει όχι ότι έγινε έτσι. Ακούστε λοιπόν, δεν μπορεί να προαναγγέλει το μαξί μου τι θα κάνει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν μάλιστα δεν έχει μιλήσει και γνωρίζουν εκ των προτέρων την αλήθεια, και τώρα τους προκαλώ.
και πάντα θα τους προκαλώ. Και στο διάλογο που θα έχουμε μεταξύ μας θα το ξαναπώ. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν εμείς τα μεγάλα να του δίνουμε τη στήριξή μας και αυτό στα μικρά, όπως είπα σήμερα, να σκαλίζει το λάκκο μας. Δεν είναι δυνατόν να του ψηφίζουμε τη συμφωνία, εις γνώση μας κιόλας ότι μπορεί να μας λέει και ψέματα, και αυτός ήδη να έχει συμφωνήσει και με τους εταίρους και να συζητάει και να έχει στο μυαλό του από 12 Ιουλίου ότι θα μας πάει για εκλογές. Αυτά είναι αλήθειες. Δεν μπορεί να πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη να τάζει και να λέει ό,τι θέλει. Εγώ πραγματικά σκέφτομαι, αν ήμουν συνταξιούχος και περίμενα τη 13η σύνταξη. Αν ήμουν πατέρας ανέργων και περίμενα να διοριστεί το παιδί μου όπως υποσχέθηκε. Αν είχα ακίνητη περιουσία και περίμενα να μειώσει τον ένφια όπως σκέφτηκε. Τι θα έλεγα μέσα μου, δεν θα έλεγα μου ψέματα. Δεν θα έλεγα με κορόιδεψε. Ναι. Λοιπόν, πολύ γλυκά είπα ότι είναι ψευτράκος. Γιατί ήθελα να του δώσω και τη διάσταση ότι λέει και φτηνιάρικα ψέματα. Είναι λίγος. Δεν του αξίζουν αυτά. Τι πάει τώρα να κάνει. Αφού εδώ ρε φίλε σου δίνουμε 251 ψήφους. Σου δίνουμε την ευκαιρία να γίνεις εθνικός ηγέτης. Πάτε με γλύκα δηλαδή. Ε, μα τώρα σε παρακαλώ. Μάλιστα. Πρόεδρε, η άποψή σας για την κυρία Κωνσταντοπούλου ποια είναι? Και το λέω αυτό γιατί η Νέα Δημοκρατία έδειξε δύο πρόσωπα. Το πρώτο πρόσωπο ήταν να την καταγγέλει, ειδικά το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα στη Βουλή. Το δεύτερο πρόσωπο να σταματά να την καταγγέλει και μάλιστα να βλέπω και εσάς δίπλα της να κάνετε από κοινού δηλώσεις όταν εκείνη στράφηκε αλλού και διαφοροποιήθηκε από τον κύριο Τσίπρα. Κύριε Σρόιτερ, κοιτάξτε, πρέπει να γίνει κατανοητό σε αυτή τη χώρα ότι όταν κάποιος έχει ένα πολιτικό και πολιτιακό θεσμό, είναι αυτός, τελείωσε. Δηλαδή και να τσακωθώ εγώ με την πρόεδρο της Βουλής. Δεν θα παραμείνει πρόεδρος της Βουλής. Ήταν καλή πρόεδρος της Βουλής. Ένα λεπτό. Πριν μπούμε σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Και να τσακωθούν δύο θεσμικοί παράγοντες της χώρας ή να ανταλλάξουν κάποια στιγμή σκληρές εκφράσεις, οφείλουν για το καλό της χώρας με βάση το Σύνταγμα να μπορέσουν να ξαναβρούν τρόπο συνεννόησης. Ξέρετε, εμείς στα αξιώματα δεν είμαστε για να κάνουμε παρέα μεταξύ μας. Ούτε να βγαίνουμε τα βράδια έξω να τρώμε. Είμαστε γιατί μας έταξε ο ελληνικός λαός να εκτελέσουμε αυτά που απορρέουν από το αξίωμά μας. Άρα, η πρόεδρος Βουλής είναι πρόεδρος Βουλής. Και σας λέω κιόλας ότι θα παραμείνει μέχρι να εκλεγεί ο νέος πρόεδρος Βουλής. Και σας λέω ότι αν ομιγαίνει το συμβί τίποτα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναπληρώνει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άρα, ό,τι άποψη και να έχω, όσο και να θέλω ή δεν θέλω ή έχουμε τσακωθεί ή οτιδήποτε. Δεν επιτρέπεται, εφόσον υπάρχει θεσμικό ζήτημα, να μην πάω στην πρόεδρο της Βουλής. Αφού το ξεκαθαρίσατε αυτό, ποια άποψη έχετε για την κυρία Κωνσταντοπούλου και το έργο της αυτούς τους 7 μήνες? Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας θα έπρεπε να την ήξερε, να μην την είχε προτείνει. Να ξέρετε πως όποιον και να πρότεινε, εμείς θα τον ψηφίζαμε, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να αναλάβει και τις ευθύνες του, εφόσον είπε ότι υπάρχει δυσαρμονία και να την άλλαζε. Ο ίδιος έχει αυτές τις ευθύνες. Διότι ξέρετε, μας παρουσιάζεται ως ανεύθυνος. Και πολλές φορές μας παρουσιάζεται και ως αφελής. Εδώ ξέρετε, η αφέλεια προσπαθεί να δημιουργήσει ένα συνεφάκι πλεονεκτήματος. Όχι, δεν μπορεί ο κυβερνήτης να είναι αφελής. Δεν μπορεί χθες να σας λέει ότι δεν είχα υπολογίσει τόσο πολύ τη δύναμη των τραπεζών ή δεν είχα υπολογίσει ότι δεν θα πάρουμε τα χρήματα από την Κίνα και τη Ρωσία και περιπλανήθηκα. Χρεώνεται την επιλογή της, λέτε. Όχι μόνο της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του κυρίου Βαρουφάκη και όλων εκείνων τους οποίους επέλεξε. Εσείς που ψηφίσατε την κυρία Κωνσταντοπούλου δεν έχετε μερίδιο ευθύνης. Όχι βέβαια, και γιατί όποιον και να πρότεινε. Σας θυμάμαι βεβαίως, για να κάνουμε και χιούμορ, με την περίφημη ανθοδέσμη σαν τον γαμπρό πρέπει να πω εκεί. Την ξανάδυνα την ανθοδέσμη, αλίμονο. Και να μην μπερδεύουμε τα κοινωνικά με τα πολιτικά. Ο κοινωνικός πολιτισμός συνδέεται και συνάδει και προχωράει με τον πολιτικό πολιτισμό. Είναι δυνατόν δηλαδή, πώς θα την περίμενα, με ύβρις? Και αν θυμάμαι καλά, όλη εκείνη την εποχή το είχατε επικροτήσει, είχατε πει μπράβο κτλ. Πώς ξαφνικά προέκυψε το αντίθετο? Καλά, εγώ δεν σας κατηγόρησα γι' αυτό, απλά σας θύμισα το περιστατικό. Σας λέω, δηλαδή τι έκανα, δηλαδή, ήταν μια μπουνιά, γιατί ήρθε εσύ τώρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρόεδρος της Βουλής είναι. Όμως, εμείς την ψηφίσαμε. Έχουμε ευθύνη λοιπόν μερίδιο. Ο άλλος την πρότεινε. Άρα δεν άλλαξε η στάση δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή πάλι εμείς έχουμε την ευθύνη. Όχι, δεν άλλαξε η στάση της Νέας Δημοκρατίας επειδή ξαφνικά η κυρία Κωνσταντοπούλου στράφηκε απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Και... Όχι, αλλά να ξέρετε κύριε Σρόιτερ ότι και αύριο το πρωί, αν δημιουργηθεί θέμα για το οποίο πρέπει να επισκεφθούμε την πρόεδρο της Βουλής, θα το κάνουμε. Μάλιστα. Προσπαθούμε να μην δημιουργηθούν τέτοια. Αλλά αν δημιουργηθούν, θα πάμε. Και εδώ θα ήθελα να σας πω κιόλας ότι ο κύριος
Ο βασικός υπαίτιος όλων αυτών των επιλογών και των προβλημάτων είναι ο κύριος Τσίπρας. Γιατί άκουσα, χτυπάνε τον κύριο Τσίπρα συνέχεια, κατηγορούν τον κύριο Τσίπρα συνέχεια. Μα αυτός είναι ο υπεύθυνος, δηλαδή ποιο να κατηγορούμε. Και εφόσον ο κύριος Τσίπρας έκανε την αλλαγή πλεύσης, έκανε αυτή την τούμπα, οι συνεργάτες του, οι τωρινοί, ο κύριος Βούτσης, ο κύριος Κουρλέτης, όλοι οι άλλοι, δεν θα κάνουν αυτή την πολιτική, δεν θα ακολουθήσουν αυτή τη ρητορική. Είναι δυνατόν να το παίζουν πιο αντιμνημονιακοί από ότι πριν τις εκλογές του Γενάρη? Συνδέονται και συνάδουν οι ομιλίες και οι εκφράσεις Κουρλέτη και των υπολείπων με αυτά που είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, μας τρελάνουν εντελώς. Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε πριν για τον κύριο Βαρουφάκη και σας άκουσα και σήμερα στην ομιλία σας να υπονοείτε, αν θέλετε να μου το ξεκαθαρίζετε, μια υπόγεια σχέση του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Βαρουφάκη, για την οποία δεν γνωρίζουμε στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Σαν να υπονοήσατε, αν κατάλαβα καλά, ότι από κάπου κρατάει ο κύριος Βαρουφάκης τον κύριο Τσίπρα. Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας με τη συμπεριφορά του, αλλά και ο κύριος Βαρουφάκης με τη δικιά του, εκπέμπουν ένα τέτοιο μήνυμα. Τι μήνυμα είναι αυτό? Ένα μήνυμα ότι και οι δύο μαζί συζητούσαν και συμφωνούσαν πώς θα πάνε στην έξοδο από το ευρώ. Ο κύριος Τσίπρας έχει απαντήσει από αυτόν με μεγάλες αντιφάσεις δύο φορές. Καταρχήν να σας πω ότι εγώ θεωρώ πολύ φυσικό και μπράβο του που το έκανε να έχει στο μυαλό του και τα δυσμενή σενάρια. Ξέρετε, και εγώ ως Υπουργός Αμήνης κάναμε σενάρια και λέγαμε αν υποστούμε επίθεση από εδώ, πώς θα έρθουν οι δυνάμεις από εκεί. Αλλά όλα αυτά τα έκανα με τα επιτελεία, με τους αρχηγούς των επιτελείων και με τους αρμόδιους αξιωματικούς. Δεν φώναξα από το εξωτερικό ή δεν πήρα τους τα φιλαράκια μου. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι αυτά γινόντουσαν παρείστικα. Ο Γκαλμπρέιθ λέει, ο άλλος, ο Χάμον, πώς τους λένε. Γιατί τους φώναξα αυτούς? Μα αυτοί έχουν σχέση με τα ξένα φαντς και μάλιστα με τα επιθετικά. Άρα θα ξέρουν αυτοί οι καιροσκόποι όλοι πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα και τι αμυντικό σχέδιο έχει σε περίπτωση που υποστεί τέτοια επίθεση και μας αναγκάσει να βγούμε από το ευρώ. Επ' αυτού δεν έχει δοθεί καμιά εξήγηση. Και λέει ο κ. Τσίπρας, εγώ έδωσα την εντολή στον κύριο Βαρουφάκη και τον καλύπτω. Ωραία, και τον ρωτάω 10 φορές και δεν απαντάει. Ρε παιδί μου, το θέμα δεν είναι στην εντολή, είναι αν ήξερες ότι με αυτούς συνεργαζόταν αυτός, με τους ξένους. Εδώ φαίνεται, τους πληρώναμε, τους είχαμε για αυτό το θέμα. Αυτό εγώ το θεωρώ πάρα πολύ χοντρό ζήτημα. Ξεπερνάει την αφέλεια. Λοιπόν, πολιτικά πρέπει να το στυλιτεύσω. Αν υπάρχουν και άλλες ευθύνες, ας εξεταστούν. Αλλά σίγουρα πολιτικά είναι στυλιτεύσιμο και η ευθύνη είναι στο Τσίπρα. Και όσο δεν απαντάει, νομίζω ότι δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση. Κρίνεται ότι η επόμενη Βουλή πρέπει να ασχοληθεί σε επίπεδο Εξεταστικής Επιτροπής με αυτό το θέμα, κύριε Μημάρα? Θα το κοιτάξουμε. Θα το δούμε. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη δυσπιστία στο πολιτικό σύστημα συνολικά. Δηλαδή, και Εξεταστική Επιτροπή με θέμα το πώς κάποιοι δεν προσπάθησαν να μας πάνε τραχτή. Να καταλάβω το αντικείμενό της. Ναι, καταρχήν δεν είναι στην ατζέντα μου αυτά. Mm-hmm. Και μάλιστα, αν απαντηθούν από τον κύριο Τσίπρα, δεν πρόκειται καν να μπουν. Εγώ δεν είμαι τύπος σαν αυτόν που άκουσα τώρα ότι υπάρχει διαπλοκή και όλα αυτά που είπε. Και ούτε θα γαργαλιστώ από αυτά. Η δικιά μου πορεία θα είναι αυτή που έχω χαράξει και θα είναι συνεχής και συνεπής. Δεν πρόκειται ούτε τους τόνους να ανεβάσουμε ούτε τίποτα, γιατί βλέπω και σε τι κατάσταση βρίσκεται και αυτός και το κόμμα του και άστα να πάνε. Άρα δεν έχει και νόημα. Απλώς εγώ θέλω να τονίσω ότι αυτά όλα έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλα ερωτηματικά και στους πολίτες. Και καλό είναι πολιτικά να απαντηθούν. Εγώ δεν είμαι υπέρ της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Θέλω όμως πολιτικά αυτά να τα στυλιτεύω. Και θέλω εδώ να τονίσω ότι έχει τεράστιες ευθύνες για κάθε πεδίο διακυβέρνησης. Για το μεταναστευτικό, ας πούμε, το οποίο δεν αναφερθήκαμε. Δεν ήξερε τι γίνεται. Δεν ήξερε τι μηνύματα εξέπεμπε η χώρα. Δεν ήξερε ότι όταν έρθουν εδώ κάποιοι στέλνουν μηνύματα στους δικούς τους ότι ελάτε κι εσείς, περνάς εύκολα, άνετα και ζεις και ωραία και σε περιποιούνται. Και... δηλαδή, αντιλαμβάνομαι πλήρως βέβαια τον ανθρώπινο πόνο. Δεν ξέρω τι θα κάνατε εσείς αυτή τη στιγμή, αν αναλαμβάνατε την κατάσταση, με την έννοια ότι μιλάμε για βάρκες που έχετε έχουν δίκιο. 100 ανθρώπους ή 50 είναι γυναίκες και παιδιά. Δίκιο. Να τους πετάξετε στη θάλασσα, μπορείτε να τους πετάξετε, βέβαια. Να τους γυρίσετε πίσω. Όχι βέβαια, αλλά μπορείς να δημιουργήσεις τις συνθήκες εκείνες με τις οποίες να αποτρέψεις την έλευση. Η κυβέρνηση δημιούργησε συνθήκες πρόσκλησης.
δημιούργησε, κοιτάξτε, είναι πονάνε αυτοί οι άνθρωποι, είναι πολύ απελπισμένοι και είναι, έχετε δίκιο στο ότι είναι ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, είναι μια ορολογιακή βόμβα. Αν όμως μας είχαν ακούσει την πολιτική που είχαμε χαράξει, αν είχαν φυλάξει τα σύνορα, αν είχαν προσπαθήσει με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία να γυρίσουν πίσω όλους αυτούς, αν είχαν προσπαθήσει να ελέγξουν κατά κάποιο τρόπο αυτές τις ροές και δεν ερχόντουσαν τα μηνύματα, ελάτε εδώ, είναι χαβαλές, περνάτε όπως θέλετε, γιατί αυτό ήταν το μήνυμα που δώσανε, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και τα νησιά τα οποία είχαν και μια τουριστική κίνηση και περίμεναν από αυτή να αναπνεύσουν στις δύσκολες ώρες, δυστυχώς έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα. Εμείς το αντιμετωπίσαμε. Και πραγματικά αναρωτιέμαι, ιδιαίτερα όσοι ψήφισαν του Σανέλ και τον κύριο Καμένο, αυτό θα το, δεν το σκέφτονται, αυτό το περιμένανε. Που ψηφίστηκε ο νόμος από αυτή την κυβέρνηση για το μεταναστευτικό. Εγώ πιστεύω, πάντως σας λέω, ότι είναι πολλά και μεγάλα τα προβλήματα για τα οποία πρέπει να ερευνηθούν πολιτικά όλα αυτά και οι πολίτες να τα ξέρουν και να απαντήσουν. Σε 20-25 μέρες έχουμε εκλογές. Νομίζω ότι είναι ο καιρός, το έχετε συζητήσει με τους επιτελείς σας, να μας πείτε ποιος είναι ο εκλογικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας. Να είναι πρώτο κόμμα, να είναι πρώτη και αυτοδύναμη, να είναι δεύτερο κόμμα με ένα ποσοστό κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος είναι ο εκλογικός σας στόχος, ποια θα είναι η επιτυχία και ποια θα είναι η αποτυχία σε αυτές τις εκλογές. Κύριε Σρόιντερ, όταν πας στη μάχη, όταν πας στον πόλεμο, πας για να κερδίσεις. Αυτό το έλεγε ο κύριος Τσίπρας, πρέπει να σας πω, όταν το ρωτούσαμε για διαπραγμάτευση και ερμηνεύθηκε ως προσπάθεια για να ξεφύγει τότε. Μην μου λέτε το ίδιο. Ναι, αλλά όπως είδατε, έχασε και για πρώτη φορά ερμηνεύθηκε ως επιτυχία μιας διαπραγμάτευσης το ότι για πολλές μήνες διαπραγματευότανε και όχι τι αποτέλεσμα έφερε. Σε εσάς ποιο αποτέλεσμα εγώ, λοιπόν, σας λέω θα ερμηνευθεί ως ότι επιτυχία. Όταν πας για να κερδίσεις, δηλαδή για να είσαι πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο. Mm-hmm. Εγώ ξέρω ότι πριν από 6 μήνες η ψήφος προς τη Νέα Δημοκρατία ήταν καταδικαστική και οι πολίτες είναι δύσκολο πολύ γρήγορα να αλλάξουν άποψη. Μπορούν να αλλάξουν πιο γρήγορα εκείνοι που πήγαν στην αποχή ή που πήγαν σε ψήφο διαμαρτυρίας στα μικρότερα κόμματα, έτσι γιατί ήθελαν να μας τιμωρήσουν. Νομίζω ότι σήμερα κατανοούν ότι η Νέα Δημοκρατία είχε δίκιο και ότι ήταν μονόδρομος. Βεβαίως και έγιναν λάθη, τα αναγνωρίσαμε, τα συζητήσαμε και επικοινωνιακά κυρίως. Λάθη τα οποία είχε αναγνωρίσει και ο πρώην Πρωθυπουργός. Αλλά θεωρώ ότι οι Έλληνες πολίτες αυτή τη στιγμή οφείλουν να εξετάσουν όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως, τα πεπραγμένα του Εφταμίνου και να τα συγκρίνουν και πιστεύω ότι τελικά, παρότι είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν γνώμη, πιστεύω ότι θα τους πείσουν. Γι' αυτό και όπως βλέπετε, ακολουθούμε σε αυτό το διάλογο αυτών των εβδομάδων μία κατεύθυνση και έχουμε και την αντίστοιχη δοσολογία στον πολιτικό μας λόγο. Δηλαδή, αυτή η εβδομάδα λέγαμε γιατί να πάμε για εκλογές. Μάλιστα. Τελειώνει η εβδομάδα και προκυρήσονται οι εκλογές. Στην επόμενη εβδομάδα, να ξέρετε ότι θα είναι αρκετά καταγγελτικός ο λόγος μας προς τον κύριο Τσίπρα και την κυβέρνησή του. Και ταυτόχρονα θα έχει και ένα μεγάλο κομμάτι των προτάσεών μας σε πιο ειδικά θέματα. Θα δούμε και αρνητική διαφήμιση, πρόεδρε. Μετά δηλαδή, θα πάμε στη ΔΕΘ. Θα ολοκληρώσω και θα σας πω. Μετά θα πάμε στη ΔΕΘ. Στη ΔΕΘ θα πούμε συνολικά το πρόγραμμά μας και την τελευταία εβδομάδα θα κεντράρουμε πάνω στο πρόγραμμά μας. Θα έχουμε λοιπόν και αρνητική διαφήμιση μέσα από τις οποίες θυμίζετε τις εξαγγελίες του κ. Τσίπρα. Κοιτάξτε, τι εννοείται αρνητική διαφήμιση, ότι μας είπε αυτό και έκανε εκείνο. Ναι, αυτό εννοώ. Εντάξει, γάτο, αυτό είναι αρνητικό. Καλά, δεν είναι και θετικό. Είναι στην επικοινωνία ονομάζεται αρνητική διαφήμιση. Ότι μας είπε, έκανε, θα λέμε εμείς. Συγγνώμη, εδώ. Θετικό είναι να παρουσιάζετε τις δικές σας προτάσεις. Γιατί οι πολίτες μόνο από τις δικές μας προτάσεις περιμένουν. Δεν πρέπει να εξηγήσουμε στο τι χαρακτήρα έχει ο άλλος που πάει να γίνει πρωθυπουργός ή τι είπε και τι έκανε. Αυτό δεν είναι αρνητική διαφήμιση. Επιτρέψτε μου, αρνητική διαφήμιση θα, όπως τουλάχιστον εμείς την εννοούσαμε, είναι να βάζεις τη λάσπη στον ανεμιστήρα, όπως είπε προηγουμένως έτσι αορίστως ότι είναι διεφθαρμένη, διαπλοκή. Αυτά είναι κατά τη γνώμη μου αρνητική διαφήμιση και μάλιστα προσωπική αρνητική διαφήμιση. Από εκεί πέρα τα άλλα είναι πολιτική συζήτηση. Mm-hmm. Εγώ δεν σας λέω τίποτα παραπάνω. Δεν είπα ότι ο άνθρωπος έκανε αλητίες ή τα πήρε ή οτιδήποτε. Σας λέω από όσα τουλάχιστον ξέρω, έτσι. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να έχει γίνει, αλλά από όσα ξέρω, τι πρέπει να υπενθυμίσουμε στους πολίτες. Τι έλεγε και τι θα πει. Δηλαδή, εγώ θα πάω στη Χαλκίδα μεθαύριο να μιλήσω. Να μην τους πω ότι μιλώντας στη Χαλκίδα τους έλεγε 25 ψηφίους με 26 φεύγουνε. Να μην τους πω ότι είπε ότι θα φέρει τρίτο μνημόνιο. Να μην τους πω ότι είπε ότι θα φέρει τη 13η σύνταξη. Να μην τους πω ότι είπε ότι οι αγρότες θα ζουν και θα είναι σαν επιχειρηματίες. Να μην τους πω τίποτα.
debate θα γίνει, πρόεδρε. Και το λέω αυτό γιατί κάθε φορά στις εκλογές έχουμε 6 εκλογές στις τελευταίες 15 μήνες και έτσι έχουμε μάθει και τα ακούμε πολύ συχνά. Συζητάμε για debate. Ο εκάστοτε πρωθυπουργός συνήθως δεν τον θέλει. Θυμάμαι τον κύριο Σαμαρά να μην το θέλει και να μην γίνεται. Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι το θέλει, εσείς λέτε ότι το θέλετε, οι πολιτικοί αρχηγοί λένε ότι το θέλουν. Στην πράξη έχετε αρχίσει να συζητάτε τα επιτελεία σας ή πάλι όχι, είναι μια επικοινωνιακή κουβέντα όλο αυτό? Κύριε Σρόντερ, εμείς δεν θα μπούμε στην πράξη. Και δεν θα μπούμε γιατί πάω με όποια προϋπόθεση θέλει. Αν αρχίσουμε να συζητάμε τώρα τα διαδικαστικά, να ξέρετε ότι θα καταλήξουμε. Έχει σηκώσει το τηλέφωνο κάποιο συνεργάτη σας, έχει μιλήσει με κάποιο συνεργάτη του κ. Τσίπρα? Όχι, εγώ δημοσίως σας λέω. Όποτε θέλει, όποια ώρα θέλει, όποια μέρα θέλει, ό,τι θέλει. Με όλους. Αν αρχίσουμε τώρα να συζητάμε, θα το κάνουμε την Τετάρτη? Όχι, γιατί θα είμαι στη Χαλκίδα εγώ και την Πέμπτη θα είναι αλλού αυτός. Όποια μέρα θέλει, εγώ θα τα αναβάλω το πρόγραμμά μου, ό,τι θέλει και θα έρθω. Με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Και με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς πιστεύω ότι πρέπει να γίνει ένα debate. Και με τον κύριο Μιχαλολιάκο. Άμα κρίνουν ότι πρέπει να γίνει, δεν μπαίνω εγώ σε αυτά τα διαδικαστικά. Καλά, έχετε θέση και άποψη. Μα κοιτάξτε τώρα, εγώ σας είπα ότι με το καταρχήν, για να τα ξεκαθαρίσουμε, με όλους τους αρχηγούς, θεσμικά και πολιτικά, εάν χρειαστεί και πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε τους κανόνες. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε. Δεν σημαίνει ότι τους δίνουμε ένα credit. Δεν σημαίνει ότι τους αποδεχόμαστε. Αντιθέτως, εμένα με τον κύριο Λαφαζάνη με χωρίζει άβυσος. Προς Θεού δεν θέλω να πω ότι είναι, συγκρίνομαι τη Χρυσή Αυγή. Δεν ξεφύγει. Φάνηκε κάτι τέτοιο. Έτσι. Βεβαίως είναι ένας δημοκράτης άνθρωπος με τον οποίο μπορούμε να συζητήσουμε και να συνεννοηθούμε. Αλλά θέλω να σας πω ότι εγώ, επειδή θεωρώ κάπως ξεπερασμένα αυτά τα ζητήματα, ναι, εγώ θέλω πράγματι να ρωτήσω την ηγεσία της Χρυσής Αυγής γιατί αυτή την περίοδο δεν πολύ μιλάει για το μεταναστευτικό. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει, τι συμβαίνει? Και θέλω να απευθυνθώ όχι στους συνειδητούς ψηφοφόρους της, γιατί όλα τα κόμματα έχουν συνειδητούς ψηφοφόρους και παίρνουν και ένα κομμάτι ψηφοφόρων από διαμαρτυρία, από το θυμικό. Να πω στους ψηφοφόρους αυτούς ότι μην πάτε σε αυτές τις εκλογές με το θυμικό. Δεν μας βγήκε. Με το θυμικό και με τη διάθεση τιμωρίας πήγαν αρκετοί και προς τη Χρυσή Αυγή. Εξηγήστε μου και γιατί. Και χάσαμε 90 δις. Εξηγήστε μας κόστησε τόσο γιατί πολύ. Γιατί πιστεύετε ότι η Χρυσή Αυγή δεν μιλάει για το μεταναστευτικό αυτό το διάστημα? Μα αυτό θέλω να τη ρωτήσω κι εγώ. Γιατί δεν μιλάει? Γιατί εγώ είδα για παράδειγμα βουλευτές Χρυσής Αυγής, οι οποίοι πήγαν και στα νησιά, μίλησαν με τους τοπικούς φορείς, ανέδειξαν το πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχει δραστηριότητα πάνω. Καλά, κοιτάξτε, εγώ είναι λογικό να λέω δεν μιλάει. Η Χρυσή Αυγή θα βγει να πει: μα μιλάμε, κάναμε αυτά. Mm-hmm. Αυτή είναι η πολιτική με τις ερωτήσεις και τη συζήτηση. Αλλά εγώ θεωρώ ότι επειδή το είχε αναδείξει πάρα πολύ αυτό το ζήτημα και επειδή κεντράρει κιόλας, αν θέλετε, σε τέτοια ψήφο στα νησιά, οφείλω να πω ότι δεν έχει πολιτικές οι οποίες πράγματι θα βοηθήσουν στη μείωση της μεταναστευτικής ροής. Για να κλείσουμε, ο κύριος Τσίπρας, ερωτώμενος για το ποιοι είναι οι πρωθυπουργοί που σημάδεψαν θετικά την πολιτική ιστορία της σύγχρονη τα τελευταία χρόνια, μίλησε για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Συμφωνείτε? Νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσει κανείς αυτά. Έχουμε τόσα άλλα να διαφωνήσουμε με τον κύριο Τσίπρα. Είμαι βέβαιος. Να που βρήκατε και ένα σημείο συμφωνίας. Γι' αυτό το άφησα για το τέλος, κύριε Πρόεδρε, για να κλείσουμε γλυκά όπως θέλατε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ καλή γιατί επιτυχία, πραγματικά και σε όλους μου δώσατε αρχικούς. Τη δυνατότητα να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα και οφείλω να πω ότι με εξομολογήσατε πάρα πολύ γλυκά. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαρά μας και τιμή μας που ήσασταν εδώ.